ευλόγησον Τίμιε Πάτερ με την πολύ του αγάπη και τις παρενέσεις και τις προτροπές μας δίνει δύναμη ο Πατήρ Βασίλειος να κάνουμε ο καθένας αυτό για το οποίο ετάχθη. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ο άνθρωπος για να ζήσει πρέπει να τραφεί, χρειάζεται τροφή. Τροφή για το σώμα, αλλά και για την ψυχή. Η τροφή της ψυχής μας είναι ο ίδιος ο Χριστός μας, είναι ο Λόγος Του, είναι ο άρτος της ζωής. Ας δούμε λοιπόν στο καθιερωμένο αυτό δεκάλεπτο της αιμοδοσίας, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, ας σταθούμε ευλαβικά μπροστά στην τροφή της ψυχής μας που μας προσφέρει σήμερα ο ίδιος ο Χριστός μας. Άλλωστε, επειδή μιλήσαμε για αιμοδοσία, το μεγαλύτερο μυστήριο που συνέβη και συμβαίνει στον κόσμο είναι η Θεία Ευχαριστία. Μία αιμοδοσία είναι η Θεία Ευχαριστία και μία μεταμόσχευση. Ο Χριστός μας δίνει το αίμα Του. Σε κάθε έναν από μας κάνει αυτή την μετάγγιση του αίματος Του για να ζήσουμε. Και μεταμόσχευση μας κάνει, μία μεταμόσχευση του σώματός Του πάλι για να ζήσουμε, για να μην πεθάνουμε, για να έχουμε ζωή αιώνιον. Ας δούμε λοιπόν τι μας λέγει και τι μας προσφέρει ως τροφή της ψυχής στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος, εκείνο τον καιρό κάποιος άνθρωπος προσήγγισε τον Ιησού γονιπετών, γονατιστός. Έχουν σημασία οι λέξεις. Και του είπε, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δηλαδή, τι του είπε, τι έκανε, προσευχή έκανε. Αυτή δεν είναι η βάση της προσευχής μας. Του Κύριε ελέησον, συμπυκνωμένη σε δύο λέξεις, παντοδύναμη προσευχή. Κύριε ελέησον μου τον Υιόν. Είχε τον γιο του που σεληνιάζονταν και έπασχε, όπως αναφέρει ο Ιερός Ευαγγελιστής, πάσχει κακός, υπέφερε και πολλές φορές ρίχνει, λέγει ο Πατέρας στον Κύριό μας, ρίχνει τον εαυτό του στη φωτιά και στο νερό, δηλαδή τάσεις αυτοκαταστροφής, τάσεις αυτοκτονίας. Και τον έφερα στους μαθητές σου και δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν, λέγει ο δύστυχος πατέρας. Ο Ιησούς μας του αποκρίθηκε, «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη», δηλαδή, εάν αυτός ο Λόγος του Χριστού μας δεν είναι επίκαιρος και δεν αφορά και εμάς σήμερα, τότε τι είναι, αν δεν είναι φωτογραφία και της δικής μας πνευματικής καταστάσεως, αν δεν είναι πνευματική, αξονική και μαγνητική τομογραφία, η οποία διαπιστώνει τι, διαπιστώνει την απιστία της κοινωνίας μας. Ο γενεά άπιστος και διεστραμμένη. Είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι
το κάθε Ευαγγέλιο δεν είναι απλά εξιστόρηση ενός γεγονότος που συνέβη πριν από 2.000 χρόνια και τι μας νοιάζει εμάς, αλλά είναι δίδαγμα και μάθημα για την ζωή μας, για την ψυχή μας. «Έως πότε έσομε με θυμόν», λέγει ο Κύριος, και στην εποχή που ήταν σαρκικά στη γη, αλλά και στη δική μας εποχή, που κι αυτή είναι γενεά άπιστος και διεστραμμένη, που είναι γενεά που θέλει να εξορίσει από την ζωή μας τον Θεό. Ξεχνούμε όμως ότι ζωή χωρίς τον Θεό δεν είναι ζωή, αλλά είναι κόλαση. Η ζωή, για να είναι ζωή, πρέπει να είναι μόνον με τον Θεό. Γιατί πολύ απλά, ο Θεός είναι η ζωή. Και αν θέλουμε ζωή, μόνον ο Θεός μπορεί να μας τη δώσει. «Έως πότε θα είμαι μαζί σας», λέγει ο Κύριος. «Έως πότε ανέξομε ημών, μέχρι πότε θα σας ανέχομαι. Φέρτε του μου το παιδί εδώ». Και επετίμησε, λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, επετίμησε ο Ιησούς, δηλαδή μάλωσε, δηλαδή έδωσε εντολή. Και ποιος μπορεί να αντισταθεί στο παντοδύναμο πρόσταγμα του Παντοκράτορα, Δημιουργού, του Κυρίου μας και Θεού μας Ιησού Χριστού? Επιτιμεί τα φυσικά στοιχεία. Την προηγούμενη Κυριακή επετίμησε τον άνεμο και τα κύματα και εκόπασε ο άνεμος. Έγινε γαλήνια η θάλασσα. Τώρα επιτιμεί το δαιμονικό πνεύμα, γιατί δαιμονικό πνεύμα είχε μέσα του αυτός ο νεαρός. Επετίμησε ο Ιησούς λοιπόν και βγήκε, λέει, από αυτού το δαιμόνιον. Δυστυχώς, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, είναι αλήθεια και δεν είναι παραμύθια ότι ο απαρχής ανθρωποκτόνος διάβολος, ο εχθρός του ανθρώπου, περιφέρεται, όπως λέγουν οι γραφές, και ψάχνει να βρει ποιον να καταπιεί. Και στα αλήθεια, θα μας είχε αλέσει όπως αλέθουν οι μιλόπετρες το σιτάρι. Θα μας είχε αλέσει και θα μας είχε διαλύσει όλους μας, εάν δεν ήμασταν κάτω από την σκέπη και την αγάπη και την πρόνοια και την φροντίδα του Θεού μας. Υπάρχει λοιπόν αυτό το φαινόμενο του δαιμονισμού, γιατί μερικοί αρέσκονται να τα γελιοποιούν και να τα κοροϊδεύουν αυτά. Δυστυχώς είναι αλήθεια. Όποιος έχει βρεθεί μπροστά σε ένα τέτοιο φαινόμενο θα έχει διαπιστώσει την τραγικότητα αυτής της κατάστασης. Το πόσο υποφέρει ο ίδιος ο άνθρωπος που γίνεται, που είναι το θύμα αυτής της εχμαλωσίας, γιατί περί εχμαλωσίας πρόκειται, όταν το δαιμονικό, το ακάθαρτο πνεύμα μπαίνει μέσα στην ψυχή και στην ζωή του ανθρώπου και δεν βγαίνει. Έδωσε λοιπόν εντολή ο Κύριός μας, μόνον αυτός μπορεί να το κάνει, ποιος άλλος, μόνον αυτός, ο μέγας ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Και θεραπεύθηκε το παιδί από εκείνη την ώρα. Αυτή είναι η δουλειά του, επιτρέψτε μου να πω, αδοκίμως, και αυτή είναι η ευχαρίστηση του Κυρίου μας. Ποια? Να κάνει καλά τον άνθρωπο, να θεραπεύει τις ψυχές και τα σώματα. Γι' αυτό δεν έγινε άνθρωπος, γι' αυτό δεν σαρκώθηκε, γι' αυτό δεν έγινε θεάνθρωπος μέσα στην κοιλία και την μήτρα της Παναγίας μας, για να σώσει τον άνθρωπο. Και αυτό κάνει και τώρα. Έρχονται τότε οι μαθητές στον Κύριό μας,
το πιάνουν κατηδίαν ιδιαίτερα και του κάνουν, θα λέγαμε, και παράπονα. Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε το ακάθαρτο πνεύμα, να διώξουμε το δαιμόνιο, να απαλλάξουμε τον νεαρό που βασανίζονταν, και ο Ιησούς τους είπε, «Δια την απιστίαν ημών». Και άλλος λόγος επίκαιρος που αφορά όλους μας, παγκόσμιος και διαχρονικός, αφορά όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών. Ο Κύριός μας, ο γιατρός μας, διαπιστώνει την αρρώστια μας. «Είσαστε, λέγει, άπιστοι, δεν έχετε ικανή και αρκετή πίστη». Και ταυτόχρονα δίνει και την θεραπευτική αγωγή. Το πώς δηλαδή θα θεραπευθούμε, θα γίνουμε καλά. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Αμήν, αμήν, σημαίνει σφραγίδα και υπογραφή. Σας βεβαιώνω, λέγει ο ίδιος ο Χριστός, μας βεβαιώνει, ότι αν έχετε πίστη όπως ένα σπυρί, ένας σπόρος, ένας κόκκος συνάπεως, συναπιού, τόσο λίγο, αλλά με τι δύναμη, μπαίνει ο σπόρος, θάβεται στη γη και όμως δεν εξαφανίζεται, δεν πεθαίνει, αλλά τι κάνει, αναγεννάται και γεννά πολλαπλάσιο καρπό. Εάν λοιπόν έχετε, λέει, μια τέτοια πίστη δυνατή, όπως δυνατός είναι ο σπόρος, τότε, λέει, μπορείτε να πείτε σε αυτό το βουνό, φύγε από εκεί και πήγαινε αλλού και το βουνό θα υπακούσει. Είναι λόγια του ίδιου μας του Χριστού, για να μας δείξει τι έχουμε και τι χάνουμε, τι έχουμε και τι δεν καταλαβαίνουμε την αξία του, πόση δύναμη έχει η πίστη μας, όταν όμως είναι ενεργουμένη, όταν ενεργείται. Και τίποτα δεν θα αδυνατήσει σε σας, λέγει ο Κύριός μας, δεν θα είναι τίποτα αδύνατο όταν έχετε μια τέτοια πίστη. Και τελειώνει λέγοντας ότι αυτό το γένος, σε ποιο γένος αναφέρεται? Αναφέρεται στα δαιμόνια. Σε αυτό που είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου. Αυτό το γένος, το δαιμονικό, δεν φεύγει, λέει, παρά μόνο με την προσευχή και την νηστεία. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, τελειώνουμε συνοψίζοντας τα μηνύματα, τα μαργαριτάρια. Είδαμε στα αλήθεια πόσα μαργαριτάρια κρύβει για τη ζωή του καθενός μας, για την καθημερινότητά μας, που μας αγγίζουν, που τα έχουμε ανάγκη, που είναι η τροφή της ψυχής και της ζωής μας για να ζήσουμε, πόσα μαργαριτάρια κρύβει το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και κάθε Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, και όμως, επειδή εμείς είμαστε βιαστικοί και επιπόλαιοι και δεν εμβαθύνουμε και δεν τα παίρνουμε της μετρητής, χάνουμε. Λέγει λοιπόν, κάνει λόγο το σημερινό Ευαγγέλιο, για προσευχή, Κύριε ελέησον, απαραίτητη όσο τίποτε άλλο, πιο απαραίτητη, όπως είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή, και από την αναπνοή μας. Κάνει λόγο για γονικλησία, γονιπετών. Μήπως είναι καιρός και εμείς να κλείνουμε τα γόνατα, έτη και έτη κλείνανται στα γόνατα, τα γόνατα, να κλείνουμε τα γόνατα και τα σωματικά, αλλά και το γόνι της ψυχής μας, μπροστά σε ποιον? Στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και στον Πατέρα Του και στον Πανάγιο Του Πνεύμα, στον έναν αληθινό Τριαδικό Θεό. Μήπως είναι καιρός να κάμψουμε την επιρμένην οφρήν, το ψηλό μας φρύδι, δηλαδή την υπερηφάνεια και την αλαζονία μας. Μήπως είναι καιρός να ταπεινωθούμε, να κάνουμε τις μετάνοιες μας, να δακρύσουν και τα σαρκικά, αλλά και τα μάτια της ψυχής μας. Κάνει λόγο το σημερινό Ευαγγέλιο και μας χρεώνει ο Κύριός μας με την απιστία η οποία μας βαραίνει, αλλά μας δίνει
και την θεραπευτική αγωγή, λέγοντας πως εάν έχουμε πίστη, τίποτα δεν θα είναι αδύνατο. Και πώς ενεργείται η πίστη, σήμερα μας φανερώνει ο Κύριός μας δύο μόνον από τα όπλα τα οποία κάνουν την πίστη μας να είναι παντοδύναμη. Η προσευχή και η νηστεία. Προηγήθηκε της μεγάλης θεομητορικής εορτής στην ατμόσφαιρα της οποίας είμαστε ακόμη, στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, προηγήθηκε δεκαπενθήμερος αυστηρά νηστεία. Είμαστε στα αλήθεια εμείς οι χριστιανοί, οι σύγχρονοι ορθόδοξοι χριστιανοί, υπάκουοι στα κελεύσματα της Εκκλησίας μας, που πάει να πει στα κελεύσματα του Χριστού μας. Ή μήπως τρώμε όταν η Εκκλησία λέει νηστεία, και μήπως το ρίχνουμε στη δίαιτα όταν η Εκκλησία λέει φάτε απ' όλα, κατάλυση εις πάντα. Να ίσως ο λόγος για τον οποίο η ζωή μας παρουσιάζει αυτές τις διαταραχές και τις διακυμάνσεις και βάζουμε τον εαυτό μας σε μέγιστο θανάσιμο κίνδυνο. Ας ευχηθούμε ο Κύριός μας και Θεός μας με τις πρεσβείες της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, τις οποίες την σεπτήν κοίμησιν και την εις ουρανούς μετάστασιν εορτάζουμε, τόσο πολύ λοιπόν που μας αγαπάει ο Χριστός μας, που μας χάρισε την μητέρα Του για να γίνει μητέρα μας, ας ευχηθούμε να μας φωτίσει και εμείς να γίνουμε δεκτικοί, να γίνουμε δεκτικοί, να καταδεχτούμε, να δεχθούμε αυτόν τον φωτισμό, να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής μας και η ζωή μας να παίρνει στα αλήθεια νόημα και περιεχόμενο και ομορφιά και σκοπό και να είναι άλικτη χωρίς τέλος. Αμήν.